και τον Μαυρίδη να διαβάσει λίγο καλύτερο το παιχνίδι. Δεν θα το έλεγα κάποιο σημείο έκπληξης. Εδώ έχουμε καλάθι και φάουλ. Και ο Γιωργάκης με τον Χρυσικόπουλο. Μπράουνινγκ με τον Χρυσικόπουλο από την baseline. Μπράουν πάσα έξω. Αφύλακτος ως ο Γκίμπς. Ο Ηλίας Παπαθεοδόρου έχει ζητήσει πίεση πάνω στον Γκίμπς, ιδιαίτερη πίεση και γενικά στην περιφέρεια. Κάτι που φάνηκε στο πρώτο κλέψιμο του Χάτσερ. Θα δούμε και στη συνέχεια στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Ωραία εκτέλεση. 6-14 και ακολούθησε η πολύ καλή άμυνα και τον μπρος πίσω των γηπεδούχων που έχουν 3-1 πρόσωπα στην πεντάδα του. Τέπιτς από την baseline. Ο ΠΑΟΚ στο συν 10. Κάρτερ με τον Τέπιτς. Πάσα στο πλάι. Στη λήξη του χρόνου ένα σούτ τριών πόντων εύστοχο από τον Quincy Diggs. Να δύο μεγάλα σούτ. Ο Κολφές πρέπει να δυναμώσει την άμυνά του αν θέλει να πραγματικά να ελπίσει για το μάτς αυτό. Ίδιο ποσοστό στα τρίποντα και για τις δύο ομάδες. 60% πολύ μεγάλο. Τζαμάλ Τζόουνς και πάλι εύστοχος. Παίζει με τον χρόνο των 24 ο ΠΑΟΚ. Γκος. Μαργαρίτης. Τζόουνς. Από τη γραμμή των ελευθερών βολών και πάλι εύστοχος ο Τζαμάλ Τζόουνς, ο καλύτερος παίκτης του αγώνα και ο πρώτος με 26 πόντοι είναι πάρα πολύ για να δεχόμαστε τόσο σε μία περίοδο. Δεν παίζουμε aggressive defense, επιθετική άμυνα. Θέλω πιο σκληρή άμυνα και στην επίθεση δείτε το Μαυροειδή. Σουτ τριών πόντων από το Δημάκο. Θετικό rebound, όχι από κάποια προσπάθεια του Μαυροειδή να ποστάρει τον αντίπαλό του. Πάλι τρίποντο του Τσούκοβιτς, πάλι επιθετικό rebound του Μαυροειδή. Καλή άμυνα του Μαργαρίτη, εφνιδιασμός, Τέπιτς μέχρι το lay-up. Στο συν 12 ο ΠΑΟΚ. Ότι αν δεν αλλάξει η άμυνά του και από εκεί να βρει ρυθμό και να βρουν ρυθμό όλοι οι παίχτες. Πάλι τρίποντο, πάλι με τρίποντα, Δημάκος. Ο Μαυροειδής κλείνεται, θα πασάρει στη γωνία. Νέο σου τριών πόντων, άστοχο τώρα, αλλά ο Μαυροειδής με το ένα χέρι ανανεώνει την επίθεση των γηπεδούχων. Κάρτερ δοκιμάζει για τρεις από πολύ μακριά. Λίτιν Κάρτερ, κοιτάξτε πώς το πανηγυρίζει με το κοινό. Και βεβαίως ο Ευθύμης Κιουμουντζόγλου ετοιμάζεται να γράψει ένα σπουδαίο βιβλίο που θα γράψει καλύτερα τυχερός παρά ικανός. Εδώ Τζαμάλ Τζόουνς έκανε το δύσκολο και έχασε το εύκολο. Και 33-36. Πάσα ευνηδιασμού του Κόνιαρη για τον Ζάρα Τζόουνς από το κεντρικό διάδρομο. Τώρα δεν θα λατέψει. Φοβερό κάρφωμα. Είπαμε. Και με την απόκριση παίκτη Ευρωλίγκας. Γιατί τέτοιος είναι ο Τζόρνταν Θείοντορ. Έναρξη στο παιχνίδι μας. Στη δράση ο Σχίζας έδωσε την ασίστ των Τέπιτς και αυτό. Σχίζας ωραία για τον Μαργαρίτη και αυτός στο τελείωμα παρά την προσπάθεια του Πίνγκστον. Χάτσερ για τρεις και αυτός πολύ σημαντικός. Ο ΠΑΟΚ ελέγχει το ρυθμό, ελέγχει την κατάσταση. Χάτσερ ωραία για τον Μαργαρίτη. Αυτός προσποιείται, τροφοδοτεί τον κόστο. Ανάποδο lay-up από τον Κος. 42-51, ο ΠΑΟΚ απαντάει αμέσως. Θα έπρεπε να αφήσει το παιχνίδι να συνεχιστεί, έτσι κι αλλιώς δεν είχε χαθεί η κατοχή για τον Κολοσσό. Γκίμπς από μακριά σε σούτριον πόντων. Ήρθε χωρίς τον Μορέιρα που υπέγραψε στην Μπολόνια ασφάλως, χωρίς τον τραυματία Γκάρετ και τώρα τραυματίστηκε και ο Χρυσικόπουλος. Δεν είναι κάτι σοβαρό, αλλά δεν συνεχίζει το μάτς. Και κοιτάξτε εδώ πώς τροφοδοτεί τον Τέπιτς ο Μαργαρίτης που ξαναγίνεται. Αθηναίου βλέπει το ρολόι. Περιμένει το σκριν του Μαργαρίτη. Θα δοκιμάσει αυτός για τρεις μέσα. Πίστολ Τζον. Έτσι τον έχω βαφτίσει. Κυρίως από τα παιχνίδια του με την εθνική ομάδα. Γιατί το έχει αυτό το σουτ. Με 12 πόντους και 5 rebound μέχρι στιγμής. Σχίζας από το κεντρικό διάδρομο και ένα φοβερό κάρφωμα. Σταύρος Σχίζας στο highlight της αναμέτρησης. Με τρομερή δύναμη. Κοιτάξτε, πίσω από το σκριν του Τέπιτς. Το 3 με το 4 εδώ συνεργάστηκαν. 50-62. Τσούπκοβιτς. Μαυροειδής, δύο παίκτες πάνω του. Πάσα έξω. Καλή κυκλοφορία. Μπράουνικ για 3. Ναι. 53-64. Θέλει πολλά τέτοια σου το μουσικό. Αυτό λέω και εγώ, Κώστα, με άλλο τρόπο, ε. Έτσι. Νέο τρίποντο από το Χάτσερ. Προσπάθησε να αντεπιτεθεί ο Κολοσσός. Τζαμάλ Τζόουνς για 3. Εύστοχος. Τι κι αν ήρθε, κρύος εντός εισαγωγικών από τον πάγκο. Και οι οπαδοί του ΠΑΟΚ τώρα φωνάζουν. Μείνε στην Α, μείνε στην Α Κολοσσέ. Είναι ροδίτες οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ αυτοί.
αγαπάνε και τον Κολοσσό ανεξάρτητα από το ότι είναι οπαδί του ΠΑΟΚ. Είναι καιροδίτες όμως. Μακάρι ο Κολοσσός, όπως βεβαίως ο ΠΑΟΚ δεν θα κάνει επίθεση, θα τελειώσει εδώ στο 60-75 το μάτς. Κοιτάξτε, πολλά χειροκροτήματα και από τους Ροδίτες για τον ΠΑΟΚ, αλλά και μια εμψύχωση τρόπον πεινά για τον Κώστα Φλεβαράκη και τους δικούς του παίκτες που θα κάνουν έναν τιτάνιο δικό τους αγώνα για να μείνουν στην κατηγορία. Θα παλέψουν μαζί με το Ρέθινο, μαζί με την Κίνη και δεν ξέρω εγώ με πόσες άλλες ομάδες. Θα τα δούμε αυτά, γιατί έχουμε και άλλα παιχνίδια σήμερα.